Ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα η αναγγελία ότι η κρατική αγροτική τράπεζα της Τουρκίας, η οποία δραστηριοποιείται και στη χώρα μας, βγάζει στο σφυρί περιουσία Έλληνα οφειλέτη στη Ρόδο. Οι ελληνικές αρχές φοβούνται μήπως αποτελέσει όχημα για μεταβίβαση σε τουρκικά χέρια ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Ευσταθίου. Στις 28 Ιουνίου στο Ειρηνοδικείο της Ρόβου προσδιορίστηκε ο πρώτος πληστηριασμός ελληνικής περιουσίας από την τουρκική κρατική αγροτική τράπεζα Ziraat. Πρόκειται για αγρότα 4 στρεμάτων στο χωριό Κοσκινού, τον οποίο είχε βάλει υποθήκη η Ροβίδης επιχειρηματίας. Πήρε ένα δάνειο 243.000 ευρώ και έβαλε υποθήκη το σπίτι του στη Ρόδο για 300.000 ευρώ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αποπληρώσει το δάνειο. Η τουρκική τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2009 σε περιοχές με έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, όπως Κομωτινή Ξάνθη και από το 2011 και στη Ρόβο. Ενώ πλέον έχει ως έδρα κτίριο του Ταμείου των Τραπεζοϋπαλλήλων στο Σύνταγμα. Είναι όμως γνώριμη στους Έλληνες από το 1922. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν αρμόδια για τις περιουσίες των Ελλήνων που έμειναν στη Μικρά Ασία. Η τουρκική τράπεζα εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λόγω του μνημονίου να χορηγούν δάνεια. Έτσι άρχισε να δανείζει με ελκυστικούς όρους και χαμηλά επιτόκια, ξεκινώντας από τη Θράκη, κάθε Έλληνα πολίτη, μουσουλμάνο και μη. Μάλιστα ευνοεί και τις καταθέσεις, ειδικά στην περίπτωση που αυτές γίνονται σε τουρκικές λίρες, χορηγώντας πενταπλάσια επιτόκια εναντί των ελληνικών τραπεζών. Μπήκε μέσα στην οικονομική και κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής αυτής, προτείνοντας ευέλικτα και συμφέροντα οικονομικά πακέτα. Τα κριτήρια των δανειοδοτήσεων της Ziraat έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών ελεκτικών μηχανισμών. Ειδικά μάλιστα μετά τις πληροφορίες ότι έχει δώσει δάνεια όχι μόνο σε επιχειρηματίες της Φράκης και των Δωδεκανήσων, αλλά ακόμη και σε Έλληνες αξιωματικούς που υπηρετούν στα σύνορα. Ο φόβος που συνήθως υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι όροι υπό τους οποίους δίνουν τα δάνεια και αν παραδείγμα τη δίνει άδεια με πολύ καλούς όρους Έλληνες αξιωματικούς με σκοπό να τους εκβιάζει. Πολλοί από τους χριστιανούς, είτε ήταν ένστολοι ή όχι, ακολούθησαν αυτή την λογική του δανεισμού από τη Ziraat Bank. Μάλιστα, σύμφωνα με το μέχρι τώρα έλεγχο των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώνεται ότι οι εγγραφές υποθηκών ελληνικής γης στο χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Τράπεζας της Τουρκίας συνεχώς πληθαίνουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με βάση τον ισολογισμό της για το 2015, το ύψος των καταθέσεων της Ziraat αναρχόταν σε 57,5 εκατομμύρια ευρώ, που φαίνεται σήμερα να έχει αυξηθεί. Αποσπινθείτε στην ιστοσελίδα μας star.gr.